Κυρίες και κύριοι, πρόσφατα αποχαρακτηρίστηκε και δόθηκε μάλιστα και στη δημοσιότητα μία έκθεση της Αμερικάνικης Πρεσβείας στην Ελλάδα, έκθεση του 2009, η οποία είχε τίτλο «Η δυσλειτουργική κατάσταση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, μια πρόκληση στον τομέα της δημόσιας διπλωματίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μέρος πρώτο». Υπάρχει προφανώς και μέρος δεύτερο. Διαβάζοντας την λοιπόν κάποιος αυτή την έκθεση, αντιλαμβάνεται αμέσως τις προθέσεις της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήδη από τότε, από το 2009, εγώ θα πω πάντα, η εξασφάλιση ενός φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος και στο πεδίο της εκπαίδευσης, ως ένα από τα πιο ευαίσθητα στοιχεία στο υπογάστριο της κοινωνίας, τέτοια είναι η εκπαίδευση, η οποία συμβάλλει βεβαίως καθοριστικά και στη διαμόρφωση κοινωνικών στάσεων και αντιλήψεων. Και βέβαια, η προώθηση των γεωστρατηγικών επιδιώξεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και των επιδιώξεων τους αναφορικά με την έρευνα, το εμπόριο και των οικονομικών και διπλωματικών ευκαιριών που μπορούν να ενισχυθούν μέσα από την επιχειρηματική ρύθμιση και στον τομέα της έρευνας και της εκπαίδευσης. Εκτός όμως από αυτά, υπάρχουν και τα γεγονότα, υπάρχει και η πραγματικότητα, αδυσόπιτη. Γεγονότα και πραγματικότητα που ορισμένα από αυτά είναι τα εξής. Έχουμε διαλέξεις, πολλές διαλέξεις αξιωματούχων της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, σε εκδηλώσεις τους, ημερίδες κτλ. Έχουμε υπογραφή μνημονίων συνεργασίας και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων ανάμεσα σε ελληνικά και αμερικάνικα πανεπιστήμια και την Πρεσβεία αλλά και το ΝΑΤΟ ήδη από το 2009. Έχουμε εξασφάλιση υποτροφιών βεβαίως και οικονομικών κινήτρων για ερευνητική δραστηριότητα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία απευθύνονται σε νέους ερευνητές, επιστήμονες, αποφύτους, όπως οι υποτροφίες λόγου χάριν του Ιδρύματος Fulbright. Αρμονικά δεμένη ασφαλώς με την εκπαιδευτική διαδικασία και σε επίπεδο περιφερειών, αποκεντρωμένα δηλαδή, είναι και η λειτουργία διαφόρων tech labs, λίγο διαφορετικά από τους αμερικάνικους χώρους, ως θύλακες αμερικανικής επιρροής, γρήγορης συγκέντρωσης δεδομένων και εκπόνησης δραστηριότητας εναρμονισμένων στις επιδιώξεις του λεγόμενου στρατηγικού διαλόγου, ενός στρατηγικού διαλόγου ο οποίος επιβεβαιώνεται και στη συζήτηση αυτής της συμφωνίας, αφού έχουμε την θετική ψήφο, την ομοφωνία μέχρι στιγμής και της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΚΙΝΑΛ. Η δραστηριότητα υποτάσσεται φυσικά στους στόχους της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, στη χώρα μας, να αναβαθμίσει τις οικονομικές της σχέσεις με την ελληνική πλευρά σε μια σειρά τομείς της έρευνας και της επιστήμης, όπου εντοπίζεται και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της δυναμικής τους αλλά και της εξυπηρέτησης στις ευρύτερες δραστηριότητες των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως και του ΝΑΤΟ, στην περιοχή μας. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι κάτω από το πρίσμα όλων των παραπάνων που ανέφερα, το γενικόλογο και φαινομενικά αθώο περιεχόμενο της υποσυζήτησης συμφωνίας για την επιστήμη και την τεχνολογία ανάμεσα στη χώρα μας και τις Ηνωμένες Πολιτείες αποκτά πάρα πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο και κατεύθυνση. Η σημερινή συμφωνία, όπως και το τροποποιητικό πρωτόκολλο που τη συνοδεύει, εντάσσεται ασφαλώς και επιχειρεί να συμβάλλει στην ακόμα μεγαλύτερη ευθυγράμμιση και πιο στενή σύνδεση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια της αναβάθμισης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, η οποία πηγάζει από την μεν διάθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να ενισχύσουν κι άλλο την επιρροή τους στα πλαίσια των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, αλλά και από τη διάθεση της ελληνικής αστικής τάξης να διεκδικήσει και διεκδικεί ήδη αναβαθμισμένο γεωπολιτικά ρόλο μέσα στα πλαίσια αυτά.
Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η εκπαιδευτική και η πολιτιστική διπλωματία παίζει, ασφαλώς και παίζει, σημαντικό ρόλο στην προώθηση των επιδιώξεων των υπεριαλιστών, διαμορφώνοντας επιπλέον διάβλους παρέμβασης, ενσωμάτωσης, όχι μόνο με οικονομικούς, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις και με ιδεολογικούς όρους. Αρκεί να θυμηθούμε, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε, είναι άλλωστε και πρόσφατο, ότι μόλις τον περασμένο Δεκέμβρη, πριν από 5 μήνες δηλαδή περίπου, ψηφίστηκε σε κυβερνητικό νομοσχέδιο και προβλέπεται εκ νέου η επιχορήγηση του Ιδρύματος Fulbright, το οποίο προανέφερα, δηλαδή ενός φορέα προώθησης των πολιτικών επιδιώξεων των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί τέτοιο είναι το Ίδρυμα Fulbright, το οποίο όμως Ίδρυμα έχει και ένα πολύ μαύρο παρελθόν στη χώρα μας, μιας και οι απαρχές της παρουσίας του στην Ελλάδα, ήδη από το 1948, μέσα δηλαδή στη δίνη του εμφυλίου, σηματοδοτούν το ρόλο του και του οποίου βεβαίως η δυνατότητα χρηματοδότησης προβλέπεται και στη Συμφωνία Διακρατικής Συνεργασίας που απορρέει από το πρωτόκολλο που τροποποιείται τώρα με το άρθρο 2. Υπάρχουν όμως και άλλες επιμέρους πλευρές αυτής της συμφωνίας. Μια ακόμα πλευρά που ίσως έχει σημασία να αναδειχθεί είναι και αυτή των συνεργασιών ανάμεσα στα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας που ήδη προωθούνται, θεωρούνται μάλιστα ως εμβληματικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας, του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, στα πλαίσια της προσπάθειας ενίσχυσης της λεγόμενης εξωστρέφειας και όχι μόνο, αλλά και διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας, κάτι που έχει επιφέρει ήδη και επιφέρει όλο και περισσότερο αρνητικές συνέπειες για τις σπουδές των παιδιών των λαϊκών οικογενειών. Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε και στην ταχύτατη ανάπτυξη επενδυτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα από αμερικανικούς μονοπωλιακούς ομίλους σε κλάδους αιχμής επιστημονικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος, όπως οι ψηφιακές τεχνολογίες, η ενέργεια, κάτι που αποδεικνύει ότι η στόχευσή τους είναι η ένταση της εκμετάλλευσης του επιστημονικά ειδικευμένου εργατικού δυναμικού που υπάρχει σε πληθώρα και σε εξαιρετική ποιότητα στη χώρα μας, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία τους, στα πλαίσια βεβαίως των στοχεύσεων, των ευρύτερων στοχεύσεων της αστικής τάξης και των σχεδιασμών του κεφαλαίου να ξεπεράσουν και αυτήν την κρίση. Με αυτά και με αυτά, με όλα όσα προανέφερα, δεν λέμε και δεν ισχυριζόμαστε ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία συνεργασία ανάμεσα στις επιστημονικές κοινότητες και τα πανεπιστήμια. Τέτοια παραδείγματα γόνιμων συνεργασιών υπάρχουν, άλλωστε δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, με την έννοια ότι η διεθνική διάσταση, η συνεργασία, είναι χαρακτηριστικό, βασικό, είναι και θα όφιλε να είναι, γιατί κάποιες φορές δεν είναι, όπως είδαμε τώρα με τα εμβόλια. Αυτή η συνεργασία λοιπόν και η διεθνική διάσταση είναι και οφείλει να είναι γνώρισμα της έρευνας. Η υποσυζήτηση όμως συμφωνία δεν εντάσσεται ασφαλώς σε καμία περίπτωση σε αυτή την κατηγορία και γι' αυτό ως ΚΚΕ την καταψηφίζουμε.